Έλα, γιατρέ μου. Μην το φυσάς. Έλα, γιατρέ μου. Μην γράψεις εσένα. Γιατρέ, χειρότοπο. Πάσε, άσε του όμως. Ρε, τι έχουμε πάθει. Έτοιμοι είμαστε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιώρα. Ο Γιώργος Μαλλιώρας και ο Ανδρέας. Αυτοί οι δύο. Εγώ καμία σχέση. Εμείς είμαστε κατασκευαστές ψισταριών, κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπερκιο, αυτές με τα σουβλάκια που περιστρέφονται, και ο φίλος μας ο Γιώργος Καραγιάννης γράφει σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Πλούσιο συγγραφικό έργο. Όχι, ξαναπες το γράφει, όχι σας γράφω, γράφει. Ναι. Λοιπόν, γράψαμε και εμείς και μαζί ένα μικρό βιβλίο, αλλά γνωστό. Και γράφουμε. Και γράφουμε. Συνεχίζουμε να γράφουμε λοιπόν. Α, μπράβο, έτσι. Συνεχίζουμε να γράφουμε. Έτσι για να μην το ξεχνάμε, άθρα μας και συνταγές μας θα βρίσκεται στο περιοδικό Green Magazine, στο Meat Place. Ακόμα δεν είναι και τσίπουρα. Τα τσίπουρα καλύτερα τα πάντα. Και στο Dairy που είναι για γάλα και τυριά, για εκλεκτά ελληνικά τυριά. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Στενά. Ο Θοδωρής είναι φίλος μας. Και να πούμε η All Mind Creative που εκδίδει αυτά τα περιοδικά, δεν είναι μόνο περιοδικά, έχει και τις... Διοργανώνει και εκθέσεις που αφορούν το ψητό, το κρέας, το γάλα και πολλά άλλα πράγματα. Ό,τι έχει σχέση με το φαΐ. Ό,τι έχει σχέση αυτό που ενδιαφέρει τον Ανδρέα. Τι μας τα τσίπουρα. Πάγια τα τσίπουρα και γεια σου. Εκθέσεις που αφορούν τον επαγγελματία, εξοπλισμός για το κρέας, εξοπλισμός για την εστίαση και εξοπλισμός για την τυροκομεία. Με πολλές εκδηλώσεις, έτσι. Ενδιαφέρει όλους τους επαγγελματίες. Μπορείτε λοιπόν να γραφτείτε συνδρομητές στα περιοδικά αυτά. Θα βρείτε link στο e-shop μας. Πατήστε και εγγραφείτε συνδρομητές να σας έρχεται στο σπίτι. Είτε είστε επαγγελματίες, είτε είστε ψαγμένος ερασιτέχνης και θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα πολλά πράγματα. Πολλά λες, εγώ πάω για τα τσίπουρα γιατί ο Ανδρέας θα το πει. Γεια σου. Θέλω βοήθεια. Σουβλάκι χοιρινό για σήμερα. Έχουμε κάνει και άλλες φορές σουβλάκια χοιρινά, θα σας δείξουμε και άλλες συνταγές. Τι το διαφορετικό θα έχει το σημερινό. Ενδιάμεσα θα βάλουμε χοιρινή μπόλια, ενδιάμεσα σε κάθε κομματάκι. Θα το μαριναρούμε με το μείγμα μας σουβλάκι κοντοσούβλι Grill Philosophy και έχουμε και για το τέλος παρέμβαση, δύο παρεμβάσεις. Μία με εξαιρετική ρίγανη και εξαιρετικό αλάτι. Από τα μπαχαρικά της καρδιάς μας, θες να πεις κάτι Γιώργο εσύ. Λοιπόν, γιατί... Εδώ λοιπόν έχουμε αφρό αλατιού και είναι μεσολογγείο εξαιρετικής ποιότητας, ελληνική ρίγανη εξαιρετικής ποιότητας με πολύ ιδιαίτερα αρώματα και να πούμε ότι από εδώ και στο εξής τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιούμε, βέβαια αυτά χρησιμοποιούσαμε ανέκαθεν και με αυτά τα μπαχαρικά έχω κάνει όλες μου τις δημιουργίες, είναι τα μπαχαρικά της Άλκο. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εμείς προσωπικά χρησιμοποιούμε μπαχαρικά της Άλκο. Τα μπαχαρικά της καρδιάς μας. Γιατί είναι οι φίλοι μας πρώτα που έχουν το εργοστάσιο και είναι οι φίλοι της καρδιάς μας και μετά πρόκειται για τα μπαχαρικά της καρδιάς μας. Θα τα βρίσκετε και αυτά, ό,τι μπαχαρικό θέλετε, από εδώ και στο εξής, στο e-shop μας. Και να τονίσω εδώ πέρα, ειδικά για τη ρίγανη, πως καλλιεργείται και επεξεργάζεται, καλλιεργείται στα δικά τους χωράφια, όχι σε συνεργαζόμενους αγρότες, παραγωγούς, αλλά σε δικά τους χωράφια και επεξεργάζεται στα δικά τους μηχανήματα. Και τα μπαχαρικά, και τα μπαχαρικά, τα συνηθισμένα αλλά και πάρα πολλά σπάνια, οι εισαγωγές που γίνονται είναι επιλεγμένα από τις καλύτερες καλλιέργειες του κόσμου. Και θα τα έχουμε, όπως είπαμε, στο e-shop μας, θα κάνουμε μια πλήρη γκάμα όλων των μπαχαρικών για να μην σας λείπει τίποτα. Λοιπόν, έχουμε χοιρινό, λαιμό, κομμένο σε μικρά κομμάτια για σουβλάκι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για 1,5 κιλό που είναι αυτό, 60 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για σουβλάκι κοντοσούβλι μέσα σε 120 ml νερό. Ανακατεύουμε για να λιώσει το αλάτι και να διαλυθεί το μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για σουβλάκι κοντοσούβλι. Είμαστε έτοιμοι. Χρησιμοποιούμε την κλασική συνταγή για σουβλάκι με το μείγμα μας. Ανακατεύουμε κάνοντας μασάζ μέχρι να απορροφηθούν όλα τα ζουμιά, όλα τα υγρά από το κρέας. Απορροφιούνται σε αυτή την περίπτωση πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε μεγάλη επιφάνεια
λόγω του ότι τα κομμάτια είναι μικρά κομμένα. Να το βλέπετε, ώσπου να τελειώσω την κουβέντα, έχουν απορροφηθεί σχεδόν όλα. Βλέπετε. Βλέπετε, έχει απορροφηθεί τώρα, ούτε 2 λεπτά δεν πέρασαν, έχει απορροφηθεί όλο το ζουμί, όλα τα υγρά. Λοιπόν, το κρέας έχει χαλαρώσει και προσθέτουμε και ηλιέλαιο 25 ml ανά κιλό. Εδώ βάλαμε 35 περίπου. Ένα γρήγορο ανακάτεμα και το αφήνουμε να μαριναριστεί για 2 ώρες εκτός ψυγείου ή αν θέλετε για περισσότερη ώρα θα το βάλετε στο ψυγείο από την αρχή. Αλλά και σε μισή ώρα μπορείτε να αρχίσετε να ψήνετε, δηλαδή όσο χρειάζεται να ανάψει η φωτιά και να σουβλίσετε τα σουβλάκια. Εμείς θα περιμένουμε τουλάχιστον 1 με 1,5 ώρα μέχρι να απολαύσουμε τα τσιπουράκια μας. Ήθελα να ξέρω ποιος διαλέγει τα ποτήρια, σουλίνα και μικρό. Άλλη φορά στη σουλίνα και μεγάλο, πάει την νεροπότηρο. Λοιπόν, καλοί μας φίλοι, ένα μπλουζάκι δώρο από μένα, Grill Philosophy. Σε όποιον εγγραφεί και αφήσει σχόλιο, θα μπει στην κλήρωση για ένα μπλουζάκι προσφορά από μένα. Grill Philosophy. Είσαι σε μάγκας. Βάλει και σε ένα. Και εγώ σ' άλλο ένα τυχερό φίλο μας που θα κάνει εγγραφή, θα αφήσει και ένα σχόλιο, δώρο ένα μπλουζάκι. Λε. Γιατί εμείς είμαστε large. Τι θα κάνω. Εσύ τι εγώ τι θα μπορούσα να κάνω. Ένα τσιπουράκι και μια ριτσίνα από μένα. Τσιπουράκι εκλεκτό, αυτό που δοκιμάσαμε και άλλη φορά. Βιολογικό, μόνο ποικιλιακό. Αλεξανδρινό. Αλεξανδρινό. Διπλής απόσταξης, από Μοσχάτο Αλεξανδρίας και αυτό. Έτσι. Από τη Λίμνο, από ηφαιστειογενές έδαφος, με εξαιρετικά αρώματα. Έτσι. Θα το βρείτε αυτό, και αυτό στο site μας. Αυτό θα το βρείτε στο e-shop μας και σας παρακαλούμε να το αγοράζετε γιατί τα μισά τα πίνει ο... Άντε. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Άμα βρίσκω χωρίς Τσίπρο. Εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Α, εδώ τώρα τι είναι. Τώρα είναι όμως ζαβατικό. Να σου πω, τη γωνία σου την έδωσε. Τη γωνία σου την έκοψε. Μ' αγαπούσε μάλλον. Σ' αγαπούσε, δεν σου χωρέστη. Εμένα ζει ακόμα, αλλά δεν σου χωρέστη. Να σου πω, εξεπίδιδες το κάνεις, έτσι μου. Μπορώ μου βάζει τη σαρδελίτσα για να μην το πω. Τι είναι, μην πεις ότι... Α, μην πιστεύω να είναι καμιά κάμπουρο σαλάτα. Όχι, τέτοια δεν τρώω. Α, όχι, δεν θέλω. Και από εδώ να πάρω ζαρζαβατικό. Και από εκεί να πάρω ζαρζαβατικό. Σήμερα τι είναι. Αυτό πρέπει να τα βγάλει στην καθαρά Δευτέρα. Στη σήμερα. Ωραία. Τσιπουράκι έχουμε καλό μυζήματα. Αλλά σκέτο δεν πάει. Είναι φοβερή επιλογή. Εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Αλλά το καλό τσίπουρο θέλει και καλό μεζέ. Τι καλή παρέα. Και λίγο παραπάνω λαδάκι εδώ στη σαλάτα την πιάτα. Σήμερα έχουμε καλό τσίπουρο, καλή παρέα, αλλά το φίλος μου με έχει ρίξει πάλι εδώ πέρα. Αυτό σε μυζέγει τσίπουρο. Με αυτό φάτωση. Τον φόβησες με το λάδι, μην βάζει πολύ λάδι, Δεν καλά λέει τι είναι. Είπαμε. Ούτε εδώ. Εσύ το στάζει. Ούτε να βουτήξουμε. Το φοβουνάζει, δεν έχει καλό. Στην πύρα βιρβιά. Δεν έχει καμιά πλήκα εκεί στη δίδα που να έχει λιέσει. Δεν σου είπα, θα συγχωρέστε. Ωραίο κόψιμο έκανε, για μένα είναι αυτό. Χοντρό, χοντρό. Κόψιμο για σουβλάκι, Ανδρέα. Βάζουμε ένα κομμάτι κρέας και βάζουμε και ένα κομματάκι μπόλια. Για να μας κάνει τη διαφορά. Θα σας δείξω ένα πώς σουφλίζεται. Και μετά... Θα συνεχίσουμε πολύ. Ποιος, εγώ πάλι. Ποιος. Αχ, με στρίμωξε. Και έχω και το τσίπρο στη μέση. Ένα ακόμα κομματάκι και μετά θα τελειώσουμε με εμπόλια. Με τον ίδιο τρόπο θα σουβλίζουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έτοιμα και τα καλαμάκια μας εδώ, τα τούρμπο καλαμάκια του φίλου μου του Ανδρέα, έτσι για να τρώει να χορταίνει. Είπαμε σε μέγεθος Ανδρέα. Σε μέγεθος Ανδρέα λοιπόν αυτά. Και σας ετοιμάσαμε και ένα ζωμό που θα κάνουμε έτσι τη βούτα
μετά το ψήσιμο και βάλαμε 200 ml νεράκι, 200 ml χυμό λεμόνι από το μπουκάλι, διαλύσαμε μέσα μία κουταλιά της σούπας ζωμό μοσχάρι, 20 γραμμάρια. Μην ξεχνάμε τα γραμμάρια. Κατάλαβες. Έλα παππού να σου δείξω τα μπροχωραφά σου. Και μετά τρίψαμε μέσα και λίγο Λουίζα. Αυτό θα του δώσει ένα υπέροχο έτσι άρωμα. Έτσι έχει αυτό το που λεμονίζει η Λουίζα. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Να πούμε βέβαια ότι ο ζωμός είναι Greek philosophy. Σε λίγο καιρό θα το δείτε στο site μας. Λοιπόν, φυσικός, πάντα. Έχουμε και μωρά παιδιά από εδώ, τον Αντρίκο μας. Λοιπόν, και μετά θα σας δείξω τώρα έτσι στα γρήγορα ένα ωραίο συνοδευτικό για να απολαύσουμε τα καλαμάκια μας. Και πάμε. Φετούλα, ελληνική, σκληρή. Μπορεί να είναι και ένα ωραίο κατσικίσιο λευκό τυρί. Όχι, με βάλατε, με στριμώξανε τα αδέρφια τώρα. Εγώ τρίβω και αυτοί πίνουν. Ωραία. Ντοματούλα. Τέλεια. Ριγανίτσα άλκου πάντα. Το μπαχαρικό της καρδιάς μας. Αρώματα Μεσογείου. Μείγμα μπαχαρικών. Πάντα της άλκου. Πάντα τα μπαχαρικά της καρδιάς μας. Είναι μια πολύ ωραία σύνθεση μπαχαρικών που πάει σε πάρα πολλά, ακόμα και σε σαλάτες σας και σε κρέατα και σε λαχανικά. Δίνουμε μπόλικο. Το σκεπάζουμε. Θα την ψήσουμε μαζί με τα καλαμάκια μας δύο σκεπαστούλες και θα απολαύσουμε στη συνέχεια τα καλαμάκια μας. Ποιος θα τα ψήσει τώρα αυτά? Και όπως ξέρετε, η ειδική στο ψήσιμο είναι η αδερφή Μαλιώρα. Οπότε τώρα θα λάβουν το ψήσιμο. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, απλώσαμε και τα κάρβουνα. Πρόκειται περί μιας μπρικέτας. Πρώτη φορά τη δοκιμάζουμε. Θα σας πούμε περισσότερα. Μετά και από άλλες δοκιμές. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη δύναμη. Γιώργο, τι λες? Εκτός από δύναμη, έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Μυρίζει φυσικό ξύλο. Είναι φυσικότατη μπρικέτα, δεν έχει πρόσθετα, δεν έχει χημικά. Τώρα να δούμε και τη διάρκειά της. Και τον ερεστέχνη απευθύνεται η μπρικέτα, αλλά τον ψαγμένο ερεστέχνη. Και θα δούμε και τι επίγευση θα αφήσει πάνω στα καλαμάκια μας. Έτσι. Τα σουβλάκια τα βάζουμε κοντά το ένα δίπλα στο άλλο. Τα στριμώχνουμε δηλαδή. Αυτό βοηθάει στο να συγκροτήσουν περισσότερη υγρασία. Υγρασία, να μείνουν τα καλαμάκια μας πιο ζουμερά. Έτσι. Τώρα γυρίζουμε από την απέναντι πλευρά. Σας έχουμε ξαναδείξει και άλλη φορά πώς ψήνονται τα σουβλάκια. Γυρίζουμε ακριβώς από απέναντι. Πάμε να κάνουμε το επόμενο γύρισμα. Τώρα δεν θα είναι από την απέναντι, αλλά θα είναι στο τέταρτο. Έτσι, εδώ. Και όπως πολύ καλά μπορείτε να φανταστείτε, το επόμενο γύρισμα θα είναι από την πλευρά που δεν έχει δεχτεί ακόμα φωτιά. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο με 2-3 γυρίσματα, ώσπου να ολοκληρωθεί το ψήσιμο, να πάρουν τα σουβλάκια μας δηλαδή ωραίο χρώμα. Ακόμα ένα γύρισμα τώρα από την πλευρά που δεν έχει δεχτεί καθόλου, όπως είπαμε, θερμοκρασία. Έτσι. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο τα γυρίσματα. Είπαμε, θα κάνουμε μία πλήρη περιστροφή από τις 4 πλευρές, μπορεί και δεύτερη. Κοντεύουνε, θέλουν να πάρουν ωραίο χρώμα ψημένο απ' έξω. Αυτό θέλει δρόμο, έχει δρόμο ακόμα, γιατί είναι λίγο πιο μικρά κομμάτια. Φαίνεται τα διάλεξε ο Ανδρέας αυτά, γιατί πάτε το και τα έφτιαξε χοντρά χοντρά. Τώρα γυρίζετε επιλεκτικά ανάλογα με το πως έχει ψηθεί η κάθε πλευρά. Βλέπετε, έχουμε πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αν θέλετε να μετρήσετε κιόλας και τη θερμοκρασία,
είναι, μας είναι πάνω από 65, στα χοντρά κομμάτια. Βάζουμε και τις σκεπαστές που θα συνοδεύσουν τα σουβλάκια μας και αφήνουμε να καλοψηθούν και γυρνάμε. Άντε, ρίξουμε λίγο έξτρα παρθένα ελαιόλαδο στο ζουμάκι μας. Λίγο είπαμε. Είναι και διανύουμε εποχές δύσκολες. Εγώ διάλεξα πάνω στο βάρο αυτό. Κάνε άσο. Του βουτήξω λίγο. Όχι. Γιατί. Γιατί άμα το βουτήξεις θα το φάσει. Με αυτό είναι ο σκουπός. Όχι, δεν θέλω. Περιμένεις πρώτα. Μην το δώσα βέβαια. Μην κόψεις κι άλλο. Πού είσαι λάπητε. Κάτσε. Λοιπόν. Εγκρατιέται αυτό. Εγώ θα βουτήξω. Άμα. Κάτσε να σου βουτήξω εγώ. Έλα να σου δώσω εγώ. Περιμένουμε σε άλλα 10 ώρες την διαδικασία. Το έχεις βάλει στο μάτι, ε. Εδώ τώρα. Εδώ τώρα πάει κάτι λίγο εδώ. Καλό αλατάκι, ανθό σαλατιό, έτσι, λιγάκι, για την αλητεία. Έτσι. Περιμένετε, έχει άλλη. Ανθό σαλατιού, μεσολογίου, τη σάλκου. Έτσι. Κάνει γρήγορα όμως. Λίγο, λίγο ρεγαλίτσα. Πού θυμίσαι ο μικρός. Εγώ το βούτυξα, δεν το βούτυξα εγώ. Τι να σου κάνω, εσύ το έφτιαξες το ζουμί. Εμένα με αφήκατε από την απέξω. Και εδώ λίγο απάνω. Αγεπτούλα. Λιώνει. Εξαιρετικό. Τέλειο. Του πάει. Επίστευσε. Η πιτσούλα είναι τα όλα τα λεφτά. Το καλαμάκι έγινε αφρός, κυριολεκτικά αφρός. Θυμάστε με. Μία από εδώ και μία από εδώ. Απίστευτα ζουμερό. Έκανε την πόλια τη δουλειά της. Ναι. Στο διάμεσο του έχει δώσει πάρα πολύ γλυκά. Τώρα δεν τη βγάζει, δεν τη δώσετε. Βέβαια. Το καλαμάκι είναι πεντέγλυκο. Είναι σαν... από πόσο θα πάρουμε. Είναι σαν τον Αντρέα μας, ένα ο καθένας. Ναι. Και για τα παιδιά εδώ. Θα το σου. Καμαρμάρτια αυτά. Και ρετσινούλα λίμνο. Ας τα καταπιούνται. Καταπιέτησες, εγώ θα δοκιμάζω γιατί. Είναι ρετσίνα βιολογική, γκαράλις, με μοσχάτο Αλεξανδρίας λίμνο. Διατίθεται στο e-shop μας. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά, με καλή παρέα. Καλά ψησίματα. Απόλαυση. Απίθυνη.